Κυρία Θεωδώρα Τζάκρη, γραμματέα τη κοινωνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώ ήρθατε, κυρία Τζάκρη. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μα. Είναι μια σημαντική μέρα σήμερα, υπό την έννοια ότι έχουμε πολύ σημαντικέ, ραγδαίε εξελίξει, θα λέγε κανεί, στο κόμμα σα. Μοιάζει πια να ανοίγει ένα δρόμο χωρί επιστροφή, κυρία Τζάκρη. Αυτό καταλάβουμε τουλάχιστον από τη σύγκρουση που είχαμε χθε μεταξύ ημών και ημών. Δηλαδή, έχουμε την προεδρική λεγόμενη πλευρά να επιτίθεται με σφοδρότητα στην εσωκομματική αντιπολίτευση, η οποία επίση ανταποδίδει τα πειρά. Είδαμε χθε. Η χειρά όχι, από την εσωκομματική αντιπολίτευση, στι προτάσει του Πρόεδρου, ο οποίο και του πέταξε το κάτι, λέγοντα στην πραγματικότητα ότι αν αμφισβητείτε την ενότητα του κόμματο, δεν θα μπει κανεί στα ψηφοδέλτια. Τι ζούμε τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό αυτή. δεν είναι το αυτονόητο. Δηλαδή, η είδηση για μένα, κύριε Κονόμι, ήταν το, το αντίθετο. Δηλαδή, να πει ο νεοκλογή Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι όποιο υπονομεύει ή υποσκάπτει την ενότητα θα επιβραβεύεται με μια τιμητική θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατεία. Τότε πραγματικά δικαίω θα μπορούσατε να πείτε ότι παραφρονήσαμε. Mm -hmm. Ναι, αλλά ένα λεπτό. Να καταλάβουμε τώρα τι θα συμβεί μπροστά μα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ξένο σώμα στο κόμμα αυτήν την ώρα. Εγώ δεν θα το πω ποτέ σε καμιά των περιπτώσεων. Καθόλου. Ο όρο υπονόμευση πάντω είναι βαρύ όρο. Ε, Άρα σημαίνει ότι ο πρόεδρο εχθέ διαπίστωσε ότι υπάρχει μια επιχείρηση υπονόμευση τη ενοτήτα εξαιτία των, 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 των. Κύριε Παυλόπουλο, εγώ θα σα μιλήσω ο... με ειλικρίνεια. Τι οδήγησε σε αυτήν την. Ο νεκλογή πρόεδρο για μένα είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο που το, 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 διαπιστώνει όλη η Ελλάδα. Ένα, ένα πολιτικός, ένας πολιτικός ο οποίος νομίζω δεν, δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή, νομίζω ότι η υπομονή που έχει δείξει ξεπερνάει mm -hmm. ακόμα και την υπονομή, υπομονή του Ιώβ στην κοιλιά του Κίτους. Mm -hmm. ε, δεν υπάρχει, ε, είναι ένας πρόεδρος ο οποίος καθιβρίζεται έτσι, καθημερινά, Περισσότερο εκ των έσω παρά εκ των έξω. Mm. Δηλαδή, εχθέ υπάρχει άρθρο επώνυμου ελέγχου τη Ομπρέλα στην εφημερίδα Ευσύν, ναι, ναι. με τον εντυπωσιακό τίτλο Η καρακατούρα που λέγεται Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Πείτε μου εσεί αν εγώ το έλεγα αυτό για τον, ναι, ναι. τον Μητσοτάκι. Mm -hmm. Εσεί δεν θα με ανακαλούσατε την ίδια στιγμή στην τάξη. Mm -hmm. Γιατί το κάνει και αυτό. Ζητάει και την καφέρεση του. Εχθέ, ο πρόεδρο και όλε αυτέ τι μέρε, ναι. απίφθινε συγκεκριμένη πρόσκληση για την ανάληψη τομέων ευθύνη. Πολύ σημαντικό τομέων ευθύνη για μικρή προσωπική και με συγκεκριμένη θέση ανάλυση. Μίλησε ο ίδιο, πήρε ο ίδιο το Ο, ο ίδιο προσωπικά σε όλα τα μέλη τη κοινωνική Και του έλεγε να γίνουν το μεάρχε του Σε όλα το τα μέλη. Το μεάρχε κοινωνική εκπρόσωπη. Ακόμη και στου αντιφρονούντε. Ακόμη και, και, και στον κύριο, κύριο, κύριο Τσακαλώτο. Και ας πούμε. στον κύριο Τσακαλώτο. Σε το όλα πήρε τα μέλη. Και του είπε Έλα να Θέλω να είμαι σαφή. Σε όλα τα μέλη. Όχι μόνο σε αυτού που τον συμπαθούν, αλλά και σε αυτού που τον αντιπαθούν. Και εξέλαβε συγκεκριμένε αρνίε λιγότερε από 10, οφείλω να πω έτσι. Αυτό ε, τι δείχνει για μένα. Αυτό δείχνει ότι είναι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν είναι ένα χαλαρό πρόεδρο, γιατί είδατε και τα μηνύματα που έστειλε έτσι. Ναι, ναι. Απλά είναι ένας ένα νέο άνθρωπο, δυναμικό, φρονητικό, ο οποίο είναι όμω σόφρον την ίδια στιγμή στοχοπροσιλωμένο στο μεγάλο γήπεδο. Mm. Ποιο είναι το μεγάλο γήπεδο που θα κρυθεί η επιτυχία του, mm. Η επιτυχία του είναι η ανατροπή τη καθιστική κατάσταση. Mm. Η επιτυχία του είναι η ανατροπή τη κατάσταση, κυρία Άτακ. Γιατί αρντήθηκαν, αφού πρόσκληση και είπε Έλα να αναλάβει όποιον τομέα θε. Αυτό λέτε λοιπόν. Καθένα με μια διαφορετική αιτιολόγηση. Ναι. Η κυρία ναι. Αξόγλου είπε ότι ξεμείνει υπό ενέργεια. Για του άλλου δεν ξέρω τι αιτιολογήσει. Θα θέλω να αναλάβω στην παρούσα φάση κανένα τομέα. Γιατί αυτούς. Αυτούς. αυτό δεν μπορώ εγώ να, να πω. Στην... Εγώ δεν μπορώ να πω. Όχι, κοιτάξτε. Αυτό δεν είναι ένα πειθαρχικό παράπτωμα. Yeah. Αυτό καθ' αυτό. Yeah. Όμω κύριε Κονόμο, την ίδια στιγμή εγώ θέλω να πω ότι όλοι μα κρινόμαστε και αξιολογούμαστε. Και εγώ αυτή τη στιγμή που σα μιλώ κρίνομαι και αξιολογούμε. Δεν υπάρχει αυθεντία στην Αμερική στην πολιτική όπω αντιλαμβάνω. Δηλαδή κρίνομαι πρώτα απ' του φοφόρου μου, έτσι. τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, από του συντρόφου, τα όργανα που λένε κάποιοι. Και βεβαίω κρίνουμε και τον πρόεδρο του, του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ το λένε σε κάθε περίπτωση. Παραβιάζει το καταστατικό με αυτό που λέει. Του λένε ότι αυτό που λες εσύ ότι δεν θα μα βάλει στα ψηφοδέλτια δεν προκύπτει από το καταστατικό. Το μας. είπε η κυρία Καβαδία. Και το ξαναλέω. δεν υπάρχουν όλα τα κάνει μόνο του. Και το ξαναλέω. Ούτε είπε ότι αυτό θα του βγάλει Αυτό είναι μια γενική αρχή, ότι ναι. εγώ δεν θα ανεχτώ την υπονόμευση. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι μια γενική αρχή. Δεν ξέρω στο τέλο και θα κρυθούν κατάλληλοι. Αυτό θα συμβεί μετά από τέσσερα χρόνια που θα έχουμε εκλογέ. Ναι. Και φυσικά τα αρμόδια όργανα θα αποφανθούν. Ναι. Και σα είπα, η αξιολόγηση γίνεται από το σύνολο. Πρώτα απ' όλα των ψηφοφόρων, τη ίδια κοινωνία, των μελών μα. αυτοί οι άνθρωποι, μας. κυρία Τζάκρη. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτοί φοβούνται ότι το κόμμα φεύγει από την κίτη του, από τι αρχέ τη αριστερά. Σου λέει εδώ χάνουμε τα ιερά και τα όσια. Το δυσκολεύει. Θέλετε να σα μιλήσω με ειλικρίνεια. Ακούστε να σα πω. Σε αυτό το, υπάρχει αυτή η ανοησία για μένα που λένε ότι ο καινούργιο πρόεδρο ασχολείται περισσότερο με την επικοινωνία και λιγότερο με υπάρχει, την προδικαιοσία. Ναι. Ακούστε, ελάτε λίγο να πούμε επαναστατικά πράγματα που είναι αυτό που λέμε γεγονότα. Έτσι. Πρώτα απ' όλα ο τρόπο εκλογή. Ήρθε μέσα σε, σε. μια εκλογική συντριβή, μετά από δύο ήττε, όπω αντιλαμβάνεστε, έτσι, και εξελέγει ένα άνθρωπο πέρα από στην Ελλάδα των γόνων και τη κομματική επιτηρίδα mm. που δεν έχει αυτέ τι θείε Σκεφτείτε, εσεί κύριε Παυλόπουλο και κύριε Κονόμα, αν θέλετε να γίνετε πρόεδρο τη Δημοκρατία, θα μπορούσατε. Mm. Εγώ σα λέω ότι βουλευτέ δεν θα μπορούσατε να γίνετε, mm -hmm. αν δεν ήσασταν καραμαλί στι ΣΕΡΕΣ, mm -hmm. Κεφαλογιάννη στο Ρέθιμουνα ή ξέρω εγώ, Αβέροφ στην, mm -hmm. στην Ήπειρο και, στη, και, ναι. και, ναι. και στα Γιάννενα. Αυτό εδώ πέρα απομένω να κάνω. Κάτι διαφορετικό. Θα μιλήσω για πολιτικέ. Ακούστε να μα λέει το αίτημα της κοινωνίας, το εξυγχρονιστικό αίτημα τη κοινωνίας για την επιστροφή μας σε μια κανονική χώρα που το διακομόδησε πλέον ο κ. Mm. αν και το καπηλεύτηκε αυτορχικά λέγοντας μένουμε Ευρώπη κτλ. τώρα αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι είναι διακομωδημένο. Mm. Λοιπόν, είναι στο τραπέζι το εξυγχρονιστικό αίτημα. Λεπτό, κυρία Ζάχρη, Μιλάει Ζάκα, κάποιος, να, κ. 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 να μιλήσουμε, κύριε, να... να... μιλήσουμε για αυτό που συμβαίνει τώρα εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτό που συμβαίνει είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ε, ο κ. Ο κύριο Παπαδημητρίου, πριν από λίγο, ο συνάδελφο μα, ο Παπαδημητρίου, είπε ότι μαζεύονται υπογραφέ Προκειμένου να, εγι... να γίνουν θέμα, να... Να... να μπει θέμα για το βιογραφικό του, του Προέδρου και για το πόθεν έσχεστο. Προκειμένου να οδηγηθούν, αν, αν επιβεβαιωθούν αυτά που σκέφτονται, στην καθαρήση. Δεν λέει ότι λέει ψέματα ο Πρόεδρο. λένε αυτοί που λέει. Ότι λέει ψέμα το Πρόεδρο. Μας... Α... Αυ... Α... 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 Αυτά... Αυτά... Α... αυτά εγώ δε... τα ακούω βρεσέ. Κοιτάξτε, εμ... θέλω, να... Θέλω... θέλω να πιστεύω ότι δεν υφίστανται. Μπα εκτό και το βιογραφικό του <σίω>... και το πόθεν του είναι πεντακάθαρα. Αυτό που σα είπα προηγουμένω για την επιστροφή στην κανονικότητα. Mm. Η ΥΠΑ μπορεί να είναι η μητέρα του καπιταλισμού, αλλά ξέρετε, και οι θεσμοί λειτουργούν. Και η δικαιοσύνη λειτουργεί. Και αν πάει τόσο, όποιο θέλει να κάνει τι θέλει να κάνει, του κάνει κάτι από μια ε, διαφάνεια ο που δεν να υπάρχει. να κάνει. να κάνει κάποια στροφή, κυρία Τζέγκρη, για να καταλάβουμε. Ε, Γιατί σε, πήγε, αυτό ξεκίνει, στο σας σεβ, λέω, πήγε στο σεβ και λέει αυτό με το κεφάλαιο. Αυτό σα είπα προηγουμένω και με διάκοψε mm. ο κ. Παυλό. Καταρχά, έχει ορίσει την κεντροαριστερά. Και την ευρύτερη δημοκρατική παράταξη ω πεδίο ορισμού τη πολιτική. Mm -hmm. Μιλάει για παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπαδρέου. Μιλάει για παρακαταθήκη του Έλεξη Τσίπρα. Μιλάει για πατριωτική αριστερά. Mm -hmm. Η αριστερά ήταν πάντα πατριωτική, αλλά ποτέ δεν έμεινε μεταπτάσιστο με στον δέκατο τρόπο στο τραπέζι. Και κυρίω mm -hmm. έχει ένα συμπεριλητικό αφήγημα, ε, κύριε Παυλόπουλο, που περιλαμβάνει όλου του Έλληνε. Και όχι μόνο, αν θέλετε, του εργατουπάλληλου. Που ήταν μέχρι τώρα mm -hmm. η προνομία. Έλεγε ακόμη και η κυρία Τσόγλου πρόσφατα mm -hmm. θυμάμαι ότι εμεί είμαστε το κόμμα τη εργατιά. Mm -hmm. Λοιπόν, γιατί. γιατί ε, ε, απελευθερώνει τι συνέργειε, mm. ε, θέλει να βάλει κανόνε σε αυτή τη ζούγκλα τη αγορά και κυρίω απευθύνει, απευθύνει, Σιρίζα... απευθύνει ένα, ε, ε, ένα αμοιβαίο αποφελέ κοινωνικό συμβόλαιο mm. με προτεραιότητα βέβαια του φευβάλλοντου mm. που περιλαμβάνει όλου μη προνομιούχου. Είπατε, Ήζα... πήγαμε προχθέ στο ΣΕΠ και, και απευθύνεται ακόμα και στου βιομήχανου. Ξέρετε, Βάλτε. δεν είναι όλοι οι βιομήχανοι βολεμένοι κάτω από τα καρτέλ και τα λιγοπόλια. Ναι, ναι. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δεν μπορούν να λειτουργήσουν αν δεν υπάρχουν μπουν κανόνε στην αγορά σε αυτή τη ζούγκλα τη αγορά που σα είπα προηγουμένω και σα είπατε, εγώ είμαι εδώ έχω αφήγημα για εσά. Mm. Δηλαδή, ένα παρτιωμένο αφήγημα που περιλαμβάνει το σύνολο Εγκαταλείπετε των εκλογών. Δεν την αριστερά, λέει ο κ. Βούτση. Καθόλου δεν καταλείπεται την αριστερά. Κέντρο. Αν ακούγατε αυτά που είπε για τα εργασιακά δικαιώματα, γιατί ναι. δηλαδή να δεν έχει τολμήσει κανένα να τα αρθρώσει μέσα σε ένα τέτοιο σώμα που γνωρίζετε ποια είναι η προέλευσή του, όπω αντιλαμβάνεστε. Και το, το κυριότερο, να σα πω καταρχά ότι κυρίω υποδεικνύει ότι η αναζωογόνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει όχι με το πλαίσιο των. Των συσχετισμών και των φαρξιών κάποιων ομάδων που συγκρούονται μέσα στην Αντιπροσωπή, αλλά μέξου στο μεγάλο σύνολο. Να σύμφωνα. ρωτήσω κάτι, κυρία Στην κοινωνία, δηλαδή εάν... στα εκατομμύρια των, σύμφωνα, των δημοκρατικών το χώρονο, πολιτών, σύμφωνα, που οι οποίοι κλείδονται από την παρακμή τη χώρα. Εκεί αυτό λοιπόν τώρα, εάν έχουμε συνέχεια αυτή τη υπονόμευση, μπορεί να προχωρήσει και σε διαγραφέ ο πρόεδρο. Δεν ξέρω να σα το πω αυτό. Δεν είναι στι προθέσει του. Σα mm -hmm. είπα ότι έχει επιδείξει υπομονή μεγαλύτερη από το Ιντωνιώδη στην πολιτική του. Αυτό λέτε, ω εδώ. Εντάξει, νομίζω ότι έστειλε ξεκάθαρα τα μηνύματα του. Αυτό εχθές. είναι το μήνυμα. Τερμα, ως αυτό εδώ. είναι το ξεκάθαρο το μήνυμα, αλλά το ξαναλέω. Μοιάζει πάντω εδώ ξαναλέω. ένα ξαναλέω. κυρία Τζάκη, να, να βάλω μια όμως, παράμετρο ακόμα. Υπάρχει μια συμπεριφορά. Μοιάζει εδώ σαν να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι, έχουν κάνει πλέον φανερό ότι δεν μπορούν να συμπορευτούν με την Νέα Ηγεσία. Δεν το γνωρίζω. Το αυτό. λένε με όλου του Σα το είπα. Αυτό. Όχι, δεν το γνωρίζω αυτό. Ειλικρινά. Mm. Εγώ το απέφχομαι και θα κάνω ότι μπορώ αυτό να. μην κοιτάξτε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτό είναι μια προσωπική αναστάτωση, κύριε Κονόμου. Mm Και ότι λίγο παρακάτω θα βρούμε έναν κοινό βηματισμό. Διατηρώντα Ξέροντα βέβαια ο καθένα και τι απόψει του και τι αφιτηρίε του. Για να, είμαστε... για να Άρα θα αυτό πάτε όλοι μαζί, λέει. Μπορείτε, μπορείτε, να ξαναπάτε όλοι μαζί. Μα, μα, αυτό που δείχνει ο κύριο Κασελάκη κάθε μέρα είναι δηλαδή ότι, ότι δεν περισσεύει κανεί. Ναι ναι. ναι, ναι. Το στερεότυπο Εδώ δεν περισσεύει ναι. κανεί. Και το, το ζητούμενο ο είναι αυτό που σα είπα προηγουμένω. Το ζήτημα, είναι, το ζήτημα είναι η ανατροπή τη κατηστική τάξη και η ευημερία προ όφελο του λαού του έργου. Αλλά λένε ότι την ώρα που απευθύνεται λεσίγραφα. Για ε, εξώσει από τα ψηφοδέλτια κτλ., την ίδια ώρα, στις, στην πρώτη εκλογική δοκιμασία του, τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν νυχτρά. Καλά, το ότι αυτό θα έπρεπε να είναι, έχει ανατραπεί άρθρο, το λέει μόνο ο κ. Παπαδημούλη. Δεν νομίζω ότι συμμερίζετε κι εσεί. Και κ. Δεν συμμερίζεται η πλειοψηφία των κομμάτων. Όχι, δεν είναι χρεώνεται η Εγώ είμαι ένα έμπερο πολιτικό, έτσι. Mm -hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ και γενικά τα κόμματα, κ. Παυλόπουλου, είναι συλλογικά πολιτικά υποκείμενα. Mm -hmm. Δεν είναι δηλαδή, είναι θεσμικά. Πιο πολύπλοκα πράγματα. Ούτε έφνη διαλύονται, ούτε έφνη αναζωογονούνται. Αλλά εμεί δείχνουμε ξεκάθαρα την κατεύθυνση. Αντίθεται ο κ. Κασελάκη για το αποτέλεσμα τη Κυριακή έχει. Αυτό σε ποιον θα το πείτε και θα το πιστεύσει, ούτε τι να σα πω, ούτε. Δηλαδή, γιατί δεν έφερε όταν... μια ανανέωση σε έναν αέρα. Ένα νέο αρχηγό. Εδώ ο προπονητή αλλάζει την ομάδα και την τον πρώτο αγώνα τον κερδίζει ο προπονητή. Ναι, τον δηλαδή πρώτο. επειδή έφερε Αν ένα. ένα ε, ξέρω εγώ, αυτό που είχε επιλεγεί για τον τάδε Δήμο. Έτσι σημαίνει ναι. ότι ξαφνικά θα γίνει νικηφόρο και, και ο ίδιο. Είχαν γίνει επιλογέ παλιότερα. Όλε οι επιλογέ είχαν γίνει πριν, ακόμα και σε στάδιο που ο κύριο Κασελάκη είχε εκφράσει πιθ, ε, ε, πρόθεση και να συμμετάσχει στο σφοδελίο του ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. και, ξέρεις, και ξέρετε το γεγονό ότι υπάρχει εδώ αυτό το αποτέλεσμα mm -hmm. που το παίρνει και ο ίδιο ω μήνυμα και λέει δεν το άφησε έτσι. Το έτοιμα βοά, το καλοκαίρι βοά. Και ένα από του λόγου που εξελέγει ο κ. Κασελάκη είναι και αυτό. Mm -hmm. Που τι λέει. Που λέει ότι εδώ πέρα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένοι. Πρέπει να βαθιά αυτοκριτική. Πρέπει mm -hmm. να γίνει η αναγέννηση χθε, ανανέωση του ΣΥΡΙΖΑ χθε. Και βεβαίω πρέπει να πάμε, αυτό το λέω εγώ, σε μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση πλειοψηφική. Mm -hmm. Προ την κατεύθυνση δηλαδή να αποσπάσουμε τι πλειοψηφίε. Αυτό πώ θα γίνει, κυρία Τζάκρη, να ρωτήσω. Κάνατε ήδη ένα πρόπλεσμα εδώ συνεργασία με το, το Πασόκ. Είδαμε τη συνεργασία σε επίπεδο Δήμου Αθηναίων. Αυτό θα το δούμε να προχωράει. Δηλαδή, αύριο μπορούμε να δούμε. Το πρώτο ο κύριο Σπίρτζη, κάπω άγαρμα θα λέγει κανεί, πρώτη... το βράδυ των εκλογών. Λέει να προχωρήσουμε μαζί, να κάνουμε κοινό ψηφοδέλτιο, κοινό κόμμα, ένα κόμμα, ένα χώρο. Κοιτάξτε, Μπορεί εγώ να να γίνει αυτό. μέλο τη Δημοκρατική Παράταξη και γνωρίζω πάρα πολύ. Εσά, Εσεί, λέει η κυρία Καβαδί, η κυρία Πέρκα, η κυρία Πέρκα η κυρία, η κυρία, είστε ξένοι, λέει. Δεν τα πω άλλο κόμμα, λέει τι μιλάτε. Κυρία Πέρκα, φαίνεται ότι αγνοεί την απόφαση του συνεδρίου μα που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΥΣΗ... Το προηγούμενο συνέδριο, αυτό που νίκησε ο Αλέξης Τσίπρα, το 2022. Ναι, ναι, ναι. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει από την αριστερά μέχρι το Δημοκρατικό Κέντρο. Μάλιστα. Φαίνεται το έχει ξεχάσει. Mm -hmm. Ναι, λέω ότι σα λοιπόν, απάντησε χθε. Και να σα πω και κάτι άλλο. Ε, Άρα να... μπορείτε να συνεπάρξετε με έναν άλλο Κάλιστα, χώρο, να συνεργαστείτε. Κάλιστα, θέλω να σα πω κάτι. Στην ψυχή των ανθρώπων τη Δημοκρατική Παράταξη υπάρχει το αιτούμενο για τη διαχείριση του χάσματο του κατά τη διάρκεια των μνημονίων έπια άκρα. Θέλω όμω να σα πω ότι αυτό το εγχείρημα είναι δύσκολο. Mm. Γιατί είδαμε ότι υπάρχουν και προσωπικέ ανεπάρκειε στι πρόσφατε εκλογέ mm. και αν θέλετε και αστεροβουλίε άμφο, κύριε Οικονόμου. Mm. Εγώ είμαι ειλικρινή. Όμω έχουμε μπροστά μα τέσσερα χρόνια mm. ότι αυτό, αυτό που απέτυχε παταγωδό να γίνει από την κορυφή προ τη βάση, λέμε. αυτό που λέει ο κύριο Σύπρε δεν μπορεί να γίνει. Δεν είναι θέμα διευθετήσεων. Κορυφής. Ούτε mm -hmm. αν θέλετε θέμα ισορροπιών μηχανισμών. Αυτό Άρα μπορεί να, κοινόψη, να γίνει φοβέθυνο, με την αυτοοργάνωση νέων μορφών, με yeah. πρωτοβουλειών, κινήσεων yeah. που θα χτίσουν από την βάση προ την κορυφή και όχι Εδώ, το αντίστοιχο Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει yeah. να σπάσουν οι μηχανισμοί. το μήνυμα από χθες είναι το εξή. Εάν ο κύριο Κασεδάκη ο νέο πρόεδρο του κόμματο, εκλεγεί με σημαντικό ποσοστό, αισθάνεται ότι βρίσκεται αντιμέτωπο με μια οργανωμένη προσπάθεια υπονόμευση. Σα είπα πώ απευθύνεται ο άνθρωπο. Λέει δεν περισσεύει κανεί, σα θέλω όλου. Θα το Όχι, παλέψει αυτό ναι. και το παλεύει. Το παλεύει ναι. καθημερινά. Αλλά η υπονόμευση υπάρχει σε εξέλιξη. Όχι, εγώ το αυτό, αυτό, αυτό που εξέλαβε, εξέλαβε χθε. Δεν θα είστε στα υποσημεία. Αυτό που εξέλαβε χθε. Ναι. Εξ, ήταν μια γενική αρχή. Έτσι. Ναι. Που πραγματικά νομίζω ότι είναι σχεδόν αυτονόητη και προφανή. Έτσι. Δεν υπήρχε Επειδή το τόσο είπατε κι εσεί πριν το θέσαμε κι εμεί νωρί το πρωί για το άρθρο αυτό στην εφημερίδα των συντακτών ενό στελέχου, νομίζω, ε, από του στενού του κυρίου Φίλη, mm. υπάρχει διαδικασία, προβλέπεται διαδικασία καθαίρεση του αρχηγού. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τόσο δημοκρατικό κόμμα από την άλλη. Γιατί δεν σα πω, εγώ δεν είμαι πρόεδρο του Πειθαρχικού ή τη Επιτροπή δεντολογία. Σε καμιά των περιπτώσεων. Έτσι. Τι mm -hmm. πια καθαίρι όποιο βάζει τέτοια ζητήματα, γι' αυτό είπα ότι αυτέ οι, αυτές οι, αυτές οι θεωρήσεις δεν είναι πιο ψηφικέ στον κόσμο. Mm -hmm. Που έχουν άλλο καημό. Τον κύριο Μητσοτάκη θέλουν να ανατρέψουν, όχι τον κύριο mm -hmm. Κασελάκη, τα μέλη τη βάση του κόμματό μα. Δηλαδή, όταν πριν από μερικέ μέρε έγινε αυτό το, Μοναδικό φαινόμενο, ήρθαν 150.000 ε, άνθρωποι στην κάλπη mm. και εξέφρασαν μια συγκεκριμένη βούληση. Το να λε εσύ ότι αυτό, εγώ θέλω το να το ανατρέψω γιατί δεν με βολεύει, αυτό που συλλαμβάνεστε είναι μειοψηφικό. Mm. Και ακραίο και αυτόν yeah, Το είπα και προχθέ. Αυτό λέμε, Εντάξει, ότι λέγεται, δεν φτάνουμε. Είμαστε, ε, ο άνθρωπο έχει ούτε μήνα δεν έκλεισε στην ηγεσία. Το άλλο δεν τον καθαρέσουν Δημοκρατικό κόμμα. Είμαστε, και τα κρατάτε αυτά τα στελέχη. Αυτέ οι πολιτικέ σα λένε αυτό μπορεί να είναι μέλο του κόμματο. Πώ τον ανέχονται αυτόν τον άνθρωπο και άλλου ένα κόμμα, πια τόση δημοκρατικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ. Να ανέχεσαι και αυτό που λέει να σε ρίξει. Τόση Εδώ φτάσαμε στο και τόση... να, να περιγράφουμε τις του Προεδρού ως προσωπικές απόψεις. Ε, Είπε και ο κύριο Βούτση, λέει προσωπικέ απόψει του Πρόεδρου. Ο Πρόεδρο έχει προσωπικέ απόψει. Εντάξει. Ε, σας Σα είπα, οι, ε, οι, του Πρόεδρου εκφράζονται όπω εκφράζονται, έχουν δείξει, είναι τριχοειδεκτικέ προ τα που πάμε, έτσι. Mm -hmm. Είναι συμπεριληπτικέ, είναι προ την κατεύθυνση να αποσπάσουμε την πλειοψηφία για να ανατρέψουμε την καθιστική κατάσταση. Αυτό είναι ο στόχο. Αυτό Να μην προφανώς. ε, αν θέλετε, στην επίδειξη μόνο ε, μια mm -hmm. ε, ιδεολογική ή πολιτική καθαρότητα, έτσι κερδίζονται ευχαριστούμε οι Ευχαριστούμε πολύ, είμαστε. κυρία Τζάκα. Καλή δύναμη σε ευχόμαστε. Να είστε, να είστε καλά. καλά.